Πάμε λίγο γιατί έχουμε πολλά μηνύματα αναφορικά με το δώρο του Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα. Καταβάλλεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη, 12 Απριλίου. Ωστόσο, σύνθεστο φαινόμενο, κάθε χρόνο ερχόμαστε και σε επαφή με το εργατικό κέντρο, με τα εργατικά κέντρα της Κρήτης και τι μας λένε εκεί οι επικεφαλείς και τα μέλη των εργατικών κέντρων, πόσες καταγγελίες έχουμε με εργοδότες οι οποίοι δεν καταβάλουν ή το καταβάλουν το δώρο και μετά το ζητούν πίσω. Πάμε στον πρόεδρο του εργατικού κέντρου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εσάς τους τηλεθεατές. Λοιπόν, πάμε να πούμε μέχρι ποια ημερομηνία, αν και το είπαμε, δώσαμε το ρεπορτάζ, πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει το δώρο του Πάσχα και βέβαια τι γίνεται στην περίπτωση που δεν προχωρήσει αυτή την κίνηση. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος, αν δεν δει κατάθεση στο τραπεζικό του λογαριασμό, να σημειώσουμε και με την αιτιολογία ως δώρο του Πάσχα, εννοείται να προβεί σε μια καταγγελία στο σωματείο του, στο εργατικό κέντρο ή στην επιθεώρηση εργασίας. Είναι πολύ σημαντική η διαδικασία αυτή γιατί είναι για την προστασία του. Από εκεί και πέρα όμως τώρα, δυστυχώς όπως είπατε πολύ σωστά, πολλές φορές βλέπουμε, θα έλεγα περιστατικά, που δεν μας τιμούν έτσι σαν χώρα, δηλαδή παρότι γίνεται η κατάθεση στο λογαριασμό του δικαιούχου, τα ζητάει πίσω. Ότι το έχουμε δει αυτό αρκετά συχνά, θα έλεγα. Ωστόσο όμως, μπορεί να καταπολεμηθεί, είναι στην ευθύνη του κάθε εργαζόμενου να το καταγγείλει, γιατί πια παίζουμε με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει λοιπόν να φροντίσουν όλοι οι εργοδότες να καταθέσουν κανονικά το δώρο. Κάθε χρόνο τι αντιμετωπίζετε, έχετε καταγγελίες, ακόμα και για χρήματα που ζητούν πίσω οι εργοδότες. Ακριβώς, έχουμε δυστυχώς τέτοια περιστατικά, ελπίζουμε να μην επαναληφθούν φέτος. Εμείς θα αναμένουμε όπως οφείλουμε μέχρι και αύριο και από τη Μεγάλη Πέμπτη εννοείται ότι θα ζητήσουμε ελέγχους, αλλά πρώτη προτεραιότητα και την ευθύνη δυστυχώς την έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.